έπαθε ο Τραμπ με τον Ερντογάν. Εδώ μιλάμε για έρωτα, έτσι. Κανονικό. Αμοιβαία αγάπη. Ξέρεις, αυτό... Μισό λεπτό να δούμε τις εικόνες, παιδιά, πρώτα που είναι ναι. εντυπωσιακές. Όταν βλέπεις σύζυγο Τραμπ, τότε μιλάς για εντυπωσιακές εικόνες εσύ, μόνο τότε. Όχι, εγώ βλέπω την κυρία, δεξιά. Λοιπόν, εδώ, η Εμινέ που είναι, εδώ είναι τώρα η άφιξη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μια συνάντηση που είχε διάρκεια 4 ώρες και 15 λεπτά στο σύνολό της. Λέγανε αρχικά ότι αν κρατούσε λίγο θα σήμαινε ότι δεν πήγε καλά. Έτσι είναι. Έτσι γίνεται συνήθως. Μία ώρα και 15 λεπτά ήταν το τετατέτ, μετά γεύμα εργασίας και μετά ο Τραμπ κάλεσε και 5 γερουσιαστές για να εξηγήσει ο Ερντογάν κυρίως την πολιτική του. Έτσι είπαν. Την πολιτική του στη Συρία για την ζώνη ασφαλείας. Όμως αυτό που πραγματικά προκάλεσε εντύπωση ήταν τα λόγια του Τραμπ για τον Ερντογάν και σε προσωπικό επίπεδο. Εγώ μέτρησα 6 φορές του είπε ευχαριστώ για διάφορα ζητήματα. Είπε ότι τον θαυμάζει τον Ερντογάν. Για να κοιτάω τις σημειώσεις μου. Μάλιστα για να τον βοηθήσει στη συνέντευξη τύπου, είπε. Θα ήθελα να πάρω μια ερώτηση από φιλικό δημοσιογράφο προς τον Ερντογάν. Παρακαλώ να κάνει ένας φιλικός. Βέβαια δεν είναι πάρα πολύ εδώ, αλλά φρόντισε να έρθει μια καλή ερώτηση στον Ερντογάν. Όλα αυτά είναι καλές πάσεις. Για να μην ενοχληθεί ο πρόεδρος. Μήπως αυτοί οι δύο έχουν τελικά πολλά κοινά. Κοιτάξτε, βλέποντας. Σε πολιτική αντίληψη δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι έχουν πολλά κοινά, αλλά έχουν και πολλά κοινά στην οικονομία. Είναι και στους γαμπρούς. Είναι και γαμπροί. Οι γαμπροί έχουν σίγουρα κοινά. Βεβαίως η Τζουμχουρία, θα τη δούμε και σε λίγο, έχει έναν καλό τίτλο. Η διπλωματία των εμπόρων. Δηλαδή έχουν. Γιατί ανέφεραν πάρα πολλές φορές. Η Καθημερινή έγραφε χθες η διπλωματία των γαμπρών. Εδώ. Σου θυμίζω τίτλο. Βεβαίως. Και εδώ είναι η διπλωματία των εμπόρων, είναι ο φίλος της αντιπολιτευόμενης εφημερίδας Τζουμχουρίετ. Πρέπει να πούμε ότι ο Ερντογάν ουσιαστικά είπε ότι, έτσι όπως τον κατάλαβα, δηλαδή καταλαβαίνεις και από το ύφος του ηγέτη, λέει ότι θα πάρει Patriot. Τα IS-400, να δούμε τι θα γίνουν. Θα συνεχιστεί ο διάλογος. Μάλιστα. Μπορεί να αποθηκευτούν το σενάριο που τη αποθήκευση. Όταν ακούω εγώ διάλογο, καταλαβαίνω ότι όταν υπάρχει διάλογος δεν θα ενεργοποιηθούν οι IS-400. Μάλιστα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Επίσης κάτι που αφορά την Ελλάδα. Κάποια στιγμή σημείωνα το τι λέει ο Ερντογάν για το προσφυγικό, σαν να μίλαγε ο Ερντογάν. Δηλαδή, μίλαγε ο Τραμπ, ήταν αυτά ακριβώς που έλεγε ο Ερντογάν πριν από λίγες μέρες. Είπε ότι η Τουρκία έχει δαπανίσει 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα, κάποια στιγμή λέει 40, είπα λάθος, επιβεβαίωσε το ποσό από κάτω. Μετά λέει 4 εκατομμύρια πρόσφυγες φιλοξενεί. Φανταστείτε τι θα γίνει αν φύγουν οι πρόσφυγες από την Τουρκία και πάνε προς την Ευρώπη. Ακριβώς στη ρητορική Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να βοηθήσουν την Τουρκία. Ποιος τα λέει. Εγώ περιμένω από τον Ερντογάν να τα πει αυτά. Αμνησία δεν έχουμε πάθει ακόμα. Ο συγκεκριμένος κύριος δεν έστελνε επιστολή στον Τούρκο πρόεδρο που του έλεγε μην κάνεις ανοησίες πριν λίγο καιρό. Σωστό. Μην είσαι ανόητος. Και δίπλα του. Ναι, για άλλο θέμα. Άλλη μια λεπτομέρεια αυτό. Εδώ, παιδιά, πήρε καθαρά τη θέση του πρόεδρου Ερντογάν στο προσφυγικό. Τέλος. Και είπε στους Ευρωπαίους, βοηθήστε τώρα. Δηλαδή, δώστε λεφτά. Το είπε ξεκάθαρα. Και φανταστείτε τι θα γίνει, λέει, αν πάνε και τα μέλη του ISIS. Η Τουρκία καταπολεμά και τον ευχαριστώ τον Ερντογάν. Να είναι καλά ο Ερντογάν. Απόρρισα πραγματικά. Τον θαυμάζω και το καθεξής. Επίσης, στο προσφυγικό αναφέραμε, επειδή ανέφερε στην επιστολή. Είναι. Για τη Συρία ήταν η επιστολή. Ναι, Ερντογάν, Τραμπ δίπλα-δίπλα. Ο Ερντογάν λέει. Του ρωτάνε για την επιστολή, λέει ο Ερντογάν, για τις επιστολές, άρα ήταν δύο αυτό που λέγαμε, πήγαν δύο, τις επιστολές τις επέστρεψα και τις άφησα πάνω στο γραφείο του. Και ο Τραμπ δεν είπε τίποτα. Μπροστά ο Τραμπ. Ναι. Και λέω, τι γίνεται, πραγματικά είναι να απορρίψεις τώρα. Συγγνώμη, πήγε και είπε ουσιαστικά ότι του γύρισα τις επιστολές και ο Τραμπ δεν απάντησε. Στο γραφείο. Δεν απάντησε. Όχι. Μάλιστα. Είπε για τον Γκιουλέν. Σε μια πρόταση βέβαια, με μια πρόταση άφησε. Ο Ερντογάν δεν πήρε καμία απάντηση και τέλειωσε το θέμα εκεί. Όμως, ουσία. Το πήγε να το πει. Επειδή ο κόσμος ξύπνησε τώρα, να το μαζέψουμε το θέμα. Ναι. Ο Ερντογάν έχει φύγει 4:15 ώρα Ελλάδος, φεύγει για Τουρκία, αναχώρησε από τις ΗΠΑ. Αυτό που μένει είναι ότι πράγματι υπάρχει μια σοβαρή προσπάθεια η Τουρκία να πάρει Patriot, να παγώσει σε 400. Δεν έχουν καταλήξει, θα συνεχιστεί ο διάλογος. Όμως νομίζω, όσο συνεχίζει ο διάλογος, οι S400, αυτό είναι το μήνυμα που έχω πάρει, δεν θα ενεργοποιηθούν. Μάλιστα. Έχεις Ερντογάν. Έχουμε έναν Ερντογάν που αναφέρεται στο ζήτημα αυτό. Μπορούμε να δούμε. S400 σύστημα ve F-35 programı başta olmak üzere. Bu alanda karşılaştığımız sınamaların üstesinden ancak diyalogla gelebiliriz. Değerli dostum, kana şahit İstenilen şartlarda teklif verilmesi halinde Patriot satın alabileceğimizi tekrar söyledim ve söylüyorum. Türkiye olarak
Μας έδειξες πριν λίγο Τζουμ Χουριέ, τώρα... Και εδώ είναι... Με ωραία φωτογραφία εδώ στο γραφείο. Έτσι, κοίταξε. Όπου βλέπεις τη Μελάνη, εσύ κάτι ωραίο βρίσκεις. Όχι, είναι ωραία φωτογραφία. Μαρία, είπα να το πω, αλλά να σου πω κάτι. Η Μελάνη είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Έχεις δώσει δικαιώματα. Τη θαυμάζουν οι πάντες, δεν έχω δώσει εγώ. Δεν μπορώ να μιλήσω, βλέπεις τι γίνεται τώρα, όταν βλέπει Μελάνια. Λοιπόν, ο Μανώλης Σταμάτης την Εμινέ, αντιθέτως. Εμείς είμαστε με την Εμινέ. Συνεχίζουμε. Να σου πω εδώ. Όλοι εκφράζουμε θαυμασμό. Τραμπ στον Ερντογάν. Για κάποιο πρόσωπο. Είναι εδώ. Λοιπόν, άφησε την επιστολή στο τραπέζι. Είναι η ουσιαστικά φιλοκυβερνητική εφημερίδα. Ναι. Δημιουργεί αυτή την εντύπωση ότι ο Ερντογάν. Κέρδισε. Τα πήρε όλα. Ναι. Δεν τα πήρε όλα, όμως αυτό που πρέπει. Που αφορά την Ελλάδα, είναι ότι δεν είπαν τίποτα για την Κύπρο, για την Ανατολική Μεσόγειο, δημόσια. Ναι. Είπε ο Ερντογάν αναφέρθηκε στο αρμενικό ζήτημα, ότι ναι. Εμείς είμαστε εναντίον, δεν δεχόμαστε αυτά τα πράγματα, θέλουμε διάλογο με την Αρμενία. Είχε κάτι συγκεντρώσει Αρμενίων απ' έξω. Όχι πολύ μεγάλε όμω, αλλά αυτό που μένει είναι ουσιαστικά ο Ερντογάν. Βλέπουμε ότι συνομιλεί με τον Πούτιν, με τον Τραμπ. Τα βρίσκουν αυτοί μεταξύ του και αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη. Για εμά του Έλληνε. Και αυτοί μιλούν εναντίον των Ευρωπαίων.